Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Και ακυρώνεται όχι γιατί υπαναχώρησε η σκλαβενίτης που μπαίνοντας στη διαδικασία ανέλαβε ένα τεράστιο ρίσκο ή γιατί έκαναν πίσω οι τράπεζες που χρηματοδοτούν ένα μέρος του σχεδίου, αλλά γιατί η δικαστική απόφαση που θα έδινε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διάσωση δεν εξεδόθη μέχρι χθες, 13 Ιανουαρίου, που ήταν μια ημερομηνία σταθμός σύμφωνα με το σχέδιο. Και πιο συγκεκριμένα, στη συμφωνία που επετέχθη τον Οκτώβριο προβλέπεται ότι όλα θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί έως τις 14 Φεβρουαρίου 2017. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις να έχουν ληφθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Αλλιώς η συμφωνία θεωρείται ως άκυρη. Οι ημερομηνίες αυτές μπήκαν στα κείμενα ως απότατες, αφού όταν μετά τις σκοπιώδεις διαπραγματεύσεις του φθινοπόρου έγινε η συμφωνία, θεωρήθηκε από όλους ότι πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα προκειμένου να ανασάνει η αγορά που αγωνιούσε και ανέμενε λύση για τα τεράστια χρέη της Μαρινόπουλος. Και τότε όλοι θεώρησαν ότι το πολύ πριν τα Χριστούγεννα το σχέδιο θα είχε γίνει πραγματικότητα. Οι μήνες πέρασαν, τα Χριστούγεννα πέρασαν, τα απότατα όρια εξαντλήθηκαν και τώρα όλα τεινάζονται στον αέρα. Ήδη οι 12.500 εργαζόμενοι της Μαρινόπουλος πληρώθηκαν μόνο ένα μέρος του μισθού τους για τον Δεκέμβριο, ενώ ως τότε εξοφλούνταν κανονικά. Ταυτόχρονα, οι προμηθευτές της εταιρείας, δηλαδή όλη η αγορά που ζει με την ελπίδα ότι η εταιρεία σκλαβενίτης μετά την υλοποίηση της συμφωνίας θα τακτοποιούσε ένα μεγάλο μέρος των οφειλών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα κάποιες χιλιάδες μικρών προμηθευτών τον κίνδυνο του λουκέτου, βλέπει τώρα το φάσμα της καταστροφής. Είναι πραγματικά ακατανόητο πώς να βαγεί μια τέτοια προσπάθεια που περιέχει ηρωικά στοιχεία διάσωσης και πατριωτισμού, όχι από οικονομικούς όρους, αλλά από διαδικαστικούς, γιατί δεν ελήφθη εγκαίρως η δικαστική απόφαση. Και βέβαια τώρα καλείται η κυβέρνηση να διαχειριστεί το μεγαλύτερο κανόνι στην αγορά με αλυσιδωτές επιπτώσεις. Μόνη η αμυδρή ελπίδα να μην τυναχτούν όλα στον αέρα είναι να ελήφθη η απόφαση χθες, αλλά να μην δημοσιοποιήθηκε και να δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.